Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Στέλλα, καλημέρα. Καλημέρα. Και πολλά πολλά συγχαρητήρια. Κουρασμένη. Που... Σας ευχαριστώ. Εντάξει. Έχουμε κάνει αρκετό ταξίδι. Ναι. Μόλις προσγειωθήκατε. Ναι. Πω, μάλιστα. Είχαμε ανταπόκριση, οπότε αργήσαμε λίγο, όχι καθυστέρηση. Ναι. Όλα καλά, τώρα γυρνάμε πίσω Αθήνα. Έχουμε ένα κοινόβιο για το Ευρωπαϊκό των Γυναικών στο Μόναχο. Mm-hmm. Στο οποίο θα είσαι, έτσι. Ναι, μαζί με τη Σοφία ξανά, στο ίδιο αγώνισμα. Έχετε κάνει ένα δυνατό δίδυμο, το καταλαβαίνουμε όλοι, πια. Ναι. Είναι αρκετά καλό. Mm-hmm. Είναι καλή συνοχή. Mm-hmm. Ναι. Για να μας πεις πώς έζησες όλο αυτό, όλη αυτή την παγκόσμια πια διάκριση, γιατί εδώ τα πράγματα παίρνουν έναν τέτοιον χαρακτήρα, Στέλλα. Όταν πήγαινες στο Βαρέζε, πίστευες ότι και παγκόσμιο ρεκόρ θα κάνεις και πρώτη με τέτοια διαφορά από το δεύτερο πλήρωμα θα έχετε? Το παγκόσμιο ρεκόρ το κυνηγούσαμε από το ευρωπαϊκό ακόμα, γιατί ήμασταν 30 κλάσματα πίσω από το παγκόσμιο ρεκόρ, οπότε το κυνηγούσαμε από τότε. Ναι. Στα προκριματικά δεν το είχαμε καταφέρει, γιατί είχαμε κάποια προβλήματα στη βάρκα. Στα ημιτελικά, επειδή νιώθαμε πολύ καλύτερα, είπαμε να πάμε να το κάνουμε, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Ήμασταν αρκετά δυνατές και οι χρόνοι μας και στις προπονήσεις ήταν πολύ καλοί και ήμασταν μέσα σε αυτό. Οπότε μπήκαμε και είπαμε να το σπάσουμε και έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Και έτσι έγινε πολύ, πραγματικά. Και όταν φτάσαμε στο Βαρέζε, εντάξει, γνωρίζαμε ότι θα ήμασταν σίγουρα με στα μετάλλια. Αφού προερχόμασταν και από το χρυσό το ευρωπαϊκό, δεν είχαμε πει ότι θα ήταν τέτοιο καλά χρυσό. Δεν θέλαμε ούτε και να το γουρσουζέψουμε πολύ. Θέλαμε πρώτα να δούμε πώς θα πάει η προσπάθειά μας και μετά το τελικό να τα δώσουμε όλα. Αλλά ήρθε τελικά, είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί μετά το 2021 θα προσπαθώ πολύ. Γιατί πέρσι πήρα την πέμπτη θέση, οπότε τώρα το χρυσό ήταν πολύ, πολύ υπόθετο από μένα. Και το πήραμε τελικά. Και όχι απλά το πήραμε, επαναλαμβάνω, 30 μέτρα πίσω δεν ήταν δεύτερο πλήρωμα. Ναι, είχαμε με πάρα πολύ μεγάλη άνεση. Συνήθως το λέμε αυτό, γιατί τα παγκόσμια ρεκόρ έρχονται όταν υπάρχει στο νήμα η κουπιά και τα λοιπά. Αλλά να που εσείς βάλατε, τρέχατε με τον χρόνο και όχι με τον δεύτερο ουσιαστικά. Ναι. Ήταν εκπληκτικό αυτό το πράγμα. Εμείς βγαίναμε ξεκάθαρα με το χρόνο και με την ταχύτητα. Ναι. Δηλαδή όσο περισσότερο γινόταν να είμαστε κάτω σε δευτερόλεπτα και σε λεπτά. Γιατί σπάσαμε... Στο τελικό σπάσαμε και τον χρόνο που είχαμε κάνει στα ημιτελικά. Είχαμε το κάνει πρώτα στα ημιτελικά 6:57:95 και στα τελικά κάναμε 6:57:40. Η Στέλλα Νάτσιουλα είναι μαζί μας, φίλες και φίλοι. Την ακούμε, μόλις έχει προσγειωθεί. Αλλά από εδώ και πέρα, γιατί όλοι μιλάνε για το νέο αίμα της κοπηλασίας, που έχει τις προοπτικές να φτάσει σε 2 χρόνια στο Παρίσι, στην Ολυμπιάδα, και εκεί να έχουμε πραγματικά εκπληκτικά πράγματα γύρω από την υπόθεση αυτή. Οπότε, είναι στόχος η Ολυμπιάδα, Στέλλα? Σίγουρα. Ναι. Και από χειμώνα κιόλας θέλω την ομάδα της Χινιά. Σίγουρα. Οπότε, ο στόχος είναι αυτός. Βήμα-βήμα λίγο οι συγκυρίες να έρθουν έτσι όπως πρέπει και... Πιστεύω πως θα το πετύχουμε, δεν είναι κάτι ακατόρθωτο. Άρα λοιπόν, στόχος σου πια είναι η Ολυμπιάδα καθαρά, και όχι μόνο να πας, γιατί θα υπάρχουν τα προκριματικά, αλλά ουσιαστικά να πας και να πλασαριστείς πάρα πολύ ψηλά σε αυτούς τους αγώνες. Σίγουρα. Είναι το όνειρο. Είναι μια κατηγορία η μεγάλη, είναι αρκετή δύσκολη. Αρκετά δύσκολη. Αλλά πιστεύω ότι... Με καλή προσήλωση στο στόχο και οτιδήποτε άλλο, πιστεύω ότι θα κατατίθουμε.
Τώρα, συζητούσαμε και με άλλους παράγοντες εδώ και τις κοπηλασίες και με τον Κώστα Παπαγιάννη και με τους ανθρώπους των ομήλων για την ανασφάλεια που ζείτε εσείς τα παιδιά που είστε σε αυτή την ηλικία, στερείστε τα πάντα για να φτάσετε να είστε πρώτοι στον κόσμο, στον πλανήτη ολόκληρο, χωρίς να έχετε την σιγουριά μιας επαγγελματικής αποκατάστασης. Να κάνετε τις σπουδές σας, να είστε κάπου μόνιμα και σίγουρα. Και έτσι λοιπόν χάνονται πάρα πολλά παιδιά και γι' αυτό μετά τους εφήβους και τις νεάνιδες, πολλά παιδιά και εξαφανίζονται από τον αθλητικό χάρτη. Πόσο σε απασχολεί και εσένα, Στέλλα, αυτό το ζήτημα και πόσο θα θέλεις να λυθεί πραγματικά για να λύσει και τα χέρια τα δικά σου και όλων των παιδιών που είναι σε κορυφαίο παγκόσμιο επίπεδο. Δεν συζητάμε εδώ τώρα για τη γειτονιά, για την πόλη μας ή και για την Ελλάδα ακόμη. Εδώ μιλάμε με ανθρώπους, σήμερα μιλάμε με τη Στέλλα, με την νωρίτερα με την Ευαγγελία, αν μπορέσουμε να έχουμε και τον Χολόπουλο σήμερα, τον Νικόλα. Μιλάμε για παιδιά παγκοσμίου κλάσεως και αξίας. Ναι. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να έχουν λοιπόν κάτι καλύτερο από εδώ και πέρα. Είναι ανάλογα με τις επιτυχίες. Ναι. Τώρα εμείς αυτό που πετύχαμε που ήταν κάτι πολύ υψηλό. Εντάξει, πιστεύω πως σίγουρα δεν μπορούμε να το πετύχουν όλοι. Ναι. Αλλά πιστεύω πως αξίζει μια προσπάθεια, ειδικά όταν θες να πας και κάποιο άνεση ή οτιδήποτε. Σωστά. Αξίζει. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι όντως κάποιοι έρθει και νέανες μετά σταματάνε, πολύ γρήγορα κιόλα. Δηλαδή κλείνουν τα 18 ή θα πάρουν κάποιο άνεση και θα σταματήσουν. Αυτό τώρα είναι το τι θέλει να κάνει ο καθένας, σκέφτεται για το μέλλον. Σε απασχολεί πάντως αυτό, το καταλαβαίνουμε και εσένα. Είναι το πάθος μου και μ' αρέσει πάρα πολύ και είναι και μια συνήθεια πλέον, ναι, καθημερινότητα. Δεν ξέρω, δεν με πειράζει τόσο. Είσαι κάπου σπουδάζεις αυτή τη στιγμή, Στέλλα? Όχι. Τώρα εγώ από τον Οκτώβριο θα δηλώσω σχολή. Ναι, τώρα δεν θα την ακολουθήσω, δεν θα μπορέσω για 2 χρόνια. Δεν θα μπορέσεις. Εγώ, ναι, γιατί ακριβώς είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν θα μπορέσει, γιατί οι υποχρεώσεις είναι τέτοιες που δεν γίνεται να τα κάνεις και τα δύο. Δεν γίνεται. Δυστυχώς ειδικά τα άσχημα είναι έτσι που δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Αυτό μας έλεγε πριν λίγες μέρες και η Μέη Μανουλίδου. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσω κι εγώ. Δηλαδή δεν μπορούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, καλή ξεκούραση, Στέλλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί την Καστοριά μας την ανέβασες και πολύ ψηλά, μαζί με την Ελλάδα φυσικά, ώστε να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο που είναι ό,τι πιο ωραίο μπορεί να δούμε και να ακούσουμε πραγματικά στη ζωή μας. Μπράβο σας που τα κατορθώσετε, 1000 μπράβο, και τα 1000 μπράβο είναι πάλι λίγα. Καλή συνέχεια λοιπόν. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλλα Νάτσιουλα λοιπόν μαζί μας. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.